Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο. Καλώς ήρθατε. Γεια σας, καλώς σας βρήκαμε. Έχω κοινό, να νιώθω ότι υπάρχει κάποιος πίσω από την κάμερα. Καλώς σας βρήκαμε. Λοιπόν, σήμερα έχουμε να κάνουμε ένα unboxing, γιατί μου έχουν στείλει κάτι πράγματα και δεν τα έχω ανοίξει, οπότε ετοιμαστείτε για πολλά. Τέλειο, δεν το πιστεύω. Πάω να τα φέρω. Δεν πιστεύω αν θες βοήθεια. Όχι, όχι, το έχω. Θα τα αφήσει εδώ πάνω. Αυτά φαίνονται τι είναι. Αυτό που είναι μόνο του, επειδή βλέπω τι είναι, θα τα αφήσουμε στο τέλος. Λοιπόν, το συγκεκριμένο δέμα μου έχει έρθει από τη Razer και νομίζω όλοι υποψιαζόμαστε τι είναι. Ξέρετε ότι έκανα εδώ την αναβάθμισή μου στον υπολογιστή μου και έχουν γίνει όλα λευκά. Καλά, μην βλέπετε αυτή την οθόνη, θα αλλάξει αυτή η οθόνη. Αλλά κάποια πράγματα μας χαλάνε, όπως τα ροζ. Δεν είναι ότι δεν μ' αρέσουν τα ροζ, αλλά όπως σας είχα πει και όταν τα φτιάχναμε, θα τέριαζαν απίστευτα τα λευκά. Οπότε, νομίζω ότι έχει έρθει αυτή η ώρα να αλλάξουμε, να βελτιωθούμε και πάμε να δούμε τι περιέχει αυτό το τεράστιο κουτί. Λοιπόν, να δείξω. Δείξε. Λοιπόν, ξεκινάμε με τα Razer Kraken Mercury Multi-Platform Wired Gaming Headset. Όπως αυτά που είχα είναι τα Kraken, τα Quartz, απλά αυτά είναι τα Mercury. Πάμε να δούμε τι άλλο έχει η κούτα. Το Razer Goliathus Extended Chroma. Είναι ένα mousepad μεγάλο, βάζεις και το πληκτρολόγιο σου αλλά και το ποτήκι σου εδώ πέρα. Οπότε από ό,τι καταλαβαίνουμε εδώ, είμαστε στη σειρά Mercury. Συνεχίζουμε με ένα μικρόφωνο, το Razer Siren X Mercury. Το προηγούμενο που είχα ήταν μαύρο, οπότε μου αρέσει πολύ περισσότερο το λευκό. Και είχαμε και κάποια θέματα με την μπαταρία που τελείωνε και δεν μπορούσα να μιλήσω, χαλούσε το μικρόφωνο. Οπότε θα μου λυθούν πολλά προβλήματα. Επόμενο είναι ένα ποντίκι, το Razer Basilisk Mercury. Είναι και αυτό κρώμα. Αυτό που έχω τώρα είναι το Lancet, οπότε ελπίζω να με βολέψει. Θα το δούμε στην πράξη. Και για να ολοκληρωθεί το set, έχουμε ένα πληκτρολόγιο, το Razer Huntsman Mercury πάλι. Και όλα θα γίνουν λευκά. Βλέπω εδώ ότι έχει τους διακόπτες Razer Opto Mechanical Switch Light and Clicky. Αυτή είναι η τελευταία τεχνολογία που έχουν βγάλει στα πλήκτρα τους. Είναι τα laser μηχανικά πλήκτρα και ο ήχος είναι διαφορετικός. Και επίσης έχουν κρώμα, θα ταιριάξει τέλεια και θα ολοκληρώσει απίστευτα αυτό το set. Επειδή το άλλο πακέτο που σας έδειξα είναι πιο ιδιαίτερο, θα σας το δείξω στο τέλος. Οπότε πάμε τώρα να βγάλουμε τα παλιά, τα Razer, τα Quads που έχω εδώ πέρα, να ανοίξουμε τα κουτιά από τα καινούργια μου και να τα τοποθετήσουμε στον υπολογιστή μου. Τα ακουστικά βέβαια θα τα αποχωριστώ. Εδώ δίπλα μου θα τα έχω. Τα θέλω. Απλά έχω στο μυαλό μου ότι όταν θα τα αφήνω πάνω στο γραφείο θα προτιμώ να είναι τα λευκά για να φτιάχνεις ή όταν περιμένω καλεσμένο στο σπίτι. Ψαρεύω τώρα. Αρκόλησε, ωραία. Θα μου λείψει λίγο αυτό το πληκτρολόγιο γιατί μ' άρεσε έτσι που ήταν μικρούλι. Ήταν το Tournament Edition. Αλλά όλα αυτά γίνονται για αναβάθμιση. Κυρίως αισθητική. Και το mousepad μου. Λοιπόν, νομίζω πρέπει να ξεκινήσουμε με το mousepad. Πρώτη φορά θα έχω mousepad με κρώμα. Απλά τραβάω. Ουλελα! Ουλελα! Τι είναι? Νομίζω ότι θα είναι πλαστικό, αλλά είναι υφασμάτινο. Αυτό που είναι υφασμάτινο έχει πολύ καλύτερο grip από το προηγούμενο που είχα, γιατί τσουλάει πιο καλά πάνω. Δεν γλιστράει πολύ. Δεστε, είναι τεράστιο! Το μήκος του είναι 92
εκατοστά. Επίσης από κάτω έχει αντιολισθητική επιφάνεια για να μην φεύγει από τη θέση μου. Ακόμα και το USB είναι έτσι όμορφο διακριτικό λευκό. Τα καλώδια του είναι λευκά. Είναι πάρα πολύ ωραίο, παιδιά. Είναι πάρα πολύ ωραίο! Δεν το βλέπεις ότι έχει LED. Νομίζεις ότι δεν έχει, αλλά δες το. Ανοίγουμε τώρα και το ποντικάκι μου. Το καινούριο ποντικάκι μου. Να το και το ποντίκι. Αυτό εγώ δεν το είχα. Δεν ξέρω, θα με βολέψει. Έχει τα κουμπάκια εδώ που χρησιμοποιώ για το Fortnite. Και αυτό είναι έξτρα κουμπί, το οποίο μπορώ να προσθέσω. Γιατί τόσο καιρό δεν είχα τρίτο. Θα μάθω επιτέλους edit στο Fortnite. Θα το βάλω αυτό να κρατάω και να κάνω edit. Και μέσα έχει και επιπλέον μοχλάκια για να βάλεις αυτό που θα σου κάτσει καλύτερα στο χέρι. Ας πούμε αυτό μπορεί να μου είναι λίγο μεγάλο. Να το και το ποντίκι. Τώρα θέλω να βάλω το πληκτρολόγιο. Αυτό είναι full λευκό. Από εδώ και πέρα, όταν θα κουμπάω πληκτρολόγιο θα πλένω τα χέρια μου. Γιατί άμα δεν είναι καθαρά θα τα λερώσω. Ω, είναι τεράστιο! Είχα συνηθίσει το μικρούλι. Πω, είναι λευκό και έτσι το από κάτω είναι σε ασημή, ασημό λευκό. Δεν είναι ακριβώς ασημή. Εντάξει. Και έχει τόσο ωραίο ήχο. Έχουμε και ένα όμορφο background εδώ. Το... Οχ! Τώρα το είδα αυτό! Έχει βάλει το σαπό. Το έκανε ο Γιαννούβα στο πάνω και επειδή έχουμε τον ίδιο λογαριασμό, μου εμφανίζει το background που έχει στον υπολογιστή. Ευχαριστώ, Γιαννούβα. Τώρα εντάξει, τα χρώματα που έχουν είναι το καθένα αλλαντάλλων. Θα το συνδέσουμε με το πρόγραμμα της Razer. Θα έχουν και τα τρία το ίδιο χρώμα. Θα ανοίξω και το μικρόφωνο μου. Αχ, τι μικρό που είναι! Volume. Το δυναμώνεις. Εδώ φαντάζομαι το κάνεις mute αν θες για να μην σ' ακούνε. Θεωρητικά πρέπει να έχει και τη βάση του εδώ μέσα. Είναι βαριά η βάση του. Έχει τη δική του βέβαια. Θα μπορούσα να το βάλω και σε αυτό το κόκκινο που έχω ήδη. Θα το δοκιμάσω έτσι και θα δω αν θα με βολέψει. Θα ακούσετε τον ήχο στα βίντεο και στα live stream που κάνουμε στο PDT Project. Οπότε θα μου πείτε την άποψή σας πώς σας φαίνεται. Το μικρόφωνο αυτό μου έκανε εντύπωση γιατί είναι πάρα πολύ ελαφρύ. Και το συγκεκριμένο είναι για να μπορείς να το πάρεις μαζί σου σε ταξίδια που πηγαίνεις. Γι' αυτό είναι τόσο ελαφρύ και τόσο μικρό. Το βάζουμε εδώ και αυτό έχει ένα μπιλάκι για να μπορείς να του αλλάζεις την κλίση. Θα συνδέσουμε και αυτό στο USB. Θα ανοίξουμε και τα ακουστικά που θα ολοκληρώσουν το set, τον Mercury. Λοιπόν, εδώ είναι ένας χαμός από καλώδια. Η σύνδεσή του είναι 3,5mm jack. Αλλά εδώ μέσα έχει και αυτό το καλώδιο την επέκταση, στην οποία συνδέεις το 3,5 και μπορείς να το συνδέσεις μετά αυτά τα δύο στον υπολογιστή. Το ένα είναι για το μικρόφωνο και το άλλο είναι για τα ακουστικά, για να ακούς. Για να με δω με αυτά. Τι λέτε εσείς, συμπορέα και με τα λευκά. Να τα αλλάξω τα ροζ. Περιμένετε, θα σας δείξω τι θα γίνει με τα ακουστικά μου. Νομίζω έχει ολοκληρωθεί το setup των λευκών μου. Περιφερειακών. Γράψτε μου αν σας αρέσουν στα σχόλια και πάμε να δούμε και το τελευταίο κουτί όπως σας είπα. Τα ακουστικά αυτά είναι τα Razer Kraken Kitty Edition Quartz και Chroma. Τόση ώρα σας δείχνω τα λευκά και τι ωραία που πάνε στο σαλόνι μου, αλλά η αγάπη μου είναι εδώ. Μπορεί να σας φαίνονται τα ίδια με τα προηγούμενα, αλλά καθίστε λίγο να σας εξηγήσω. Πάμε να τα ανοίξουμε πρώτα. Τα συγκεκριμένα ακουστικά τα είδα στο Instagram της Razer και ενθουσιάστηκα. Ήθελα από την πρώτη στιγμή να γίνουν δικά μου. Επικοινώνησα λοιπόν με τους φίλους μου στη Razer που μιλάμε και λέμε τα νέα μας και τους λέω, παιδιά, τι θα γίνει αυτά, μήπως μπορούμε να τα έχουμε. Και μου λένε, Κωνσταντίνα, περίμενε, είναι πολύ καινούρια, αλλά το Νοέμβριο που θα έρθουν στην Ελλάδα θα στα στείλουμε. Και έτσι κάνανε. Οπότε, μοιάζουν πάρα πολύ με αυτά που έχω ήδη.
δείτε τα. Αλλά σε αυτά που έχω τα αυτάκια είναι έξτρα, δηλαδή τώρα μπορώ να τα βάλω και στα Mercury, νομίζω αυτό θα κάνω σε λίγο. Ενώ σε αυτά είναι κολλημένα και δεν είναι απλά κολλημένα. Δείτε με. Πω, πολύ καλή ηχομόνωση έχουν αυτά. Πάμε να τα βάλουμε στο USB για να δείτε τι θα συμβεί. Αραψάν! Αυτή είναι η διαφορά! Εκτός από τα φωτάκια, επειδή η θύρα είναι USB και δεν είναι όπως το προηγούμενο 3,5 mm, έχει τη δυνατότητα να διαμορφώνεις την ένταση του μικροφόνου. Έχει όλες αυτές τις επιλογές, noise cancellation, vocal clarity. Βάσει τα preset μπορείς να διαλέξεις ότι παίζω τώρα, οπότε το διαμορφώνει. Και τώρα όσον αφορά το φως, που έχει και εδώ στο πλάι, δεν ξέρω αν το είδατε πριν. Έχει αυτή την επιλογή που ανάβουμε το τι γίνεται στο stream σου. Με τα donation με αυτά μπορούμε να το στάρουμε. Τώρα θέλει χρόνο αυτό να ασχοληθώ. Δεν θα κάτσω τώρα γιατί πρέπει να τελειώσουμε το βίντεο. Έχει cosplay mode. Αυτό το cosplay mode μπορείς να τα συνδέσεις σε powerbank για να τα πάρεις μαζί σου μέσα σε μια φωτογράφηση όπως οι cosplayers. Για να μπορούν να ανάβουν τα φωτάκια και να μην χρειάζεσαι έναν υπολογιστή για να τα συνδέσεις. Αυτά τώρα θα τα ανακαλύψω περισσότερο και θα τα δείτε στα επόμενα βίντεο και στα live streams. Και μάλιστα σήμερα, τη μέρα που ανεβάζω αυτό το βίντεο, το απόγευμα, το βραδάκι, βασικά 8 η ώρα, θα κάνω live stream στο PDT Project, στο Facebook page μας, και θα φοράω για πρώτη φορά αυτά τα ακουστικά. Μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάτε στη σελίδα, 8 με 10 θα γίνει το live σήμερα. Αυτά λοιπόν, γράψτε μου στα σχόλια πώς σας φάνηκαν όλα μου τα καινούργια περιφερειακά, τι σας άρεσε περισσότερο. Πριν κλείσουμε να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη Razer που μου τα έστειλε όλα αυτά, που είδε τα βίντεό μου και το παράπονό μου και με έφτιαξε, πραγματικά με έφτιαξε. Και αυτά, δεν έχω κάτι άλλο να πω, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!